κεφτεδάκια. Γιατί τα κεφτεδάκια είναι τηγανιτά. Είναι σαν κεφτεδάκια, αλλά τα έχει βάλει στο φούρνο. Τα έχω βάλει στο φούρνο και έχουν βγει ακριβώς έτσι όπως είναι και τα τηγανιτά. Και έχουν μία σάλτσα που μου θυμίζει... Μίλα μου λίγο ιταλικά, μίλα μου λίγο ιταλικά, Φέη. Παρακαλώ. Μιλήσεις λίγο ιταλικά, ιταλικό, σου θυμίζει. Δεν σου θυμίζει ιταλικό. Όλοι εδώ μέσα. Είναι κάτι από Ναπολιτάνα. Έτσι ακριβώς, γιατί έχει μέσα... Ναι, αλλά μου βάλες πουρέ. Και το κεφτεδάκι. Ναι. Α, ήθελες το σπαγκέτι σου, ήθελες το λιγκουίνι σου, ήθελες το... Είναι τέτοια σάλτσα τόσο ωραία. Ε? Βέβαια. Εντάξει, θα στο κάνω και με σπαγκέτι. Δες εδώ τη σαλτσούλα, την ωραία, την πηχτή. Και έχεις μέσα και... Ψιλοκομμένο βασιλικό. Παρμεζάνα, κάτι τυρί έχεις, τι έχεις. Ναι, έχει και παρμεζάνα. Και έχει μέσα και το κεφτεδάκι παρμεζάνα. Κάτσε να ξαναδοκιμάσω. Γιατί... Να ξαναδοκιμάσω. Ωραίο πιάτο, και... πολύ ωραίο πιάτο. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ πιάτο. Γευστικό και μη φοβηθείτε, θα βγει αφράτο το κεφτεδάκι σας με τον τρόπο που θα σας δείξω εγώ τώρα και θα το βάλουμε στο φούρνο, θα βγει εξίσου αφράτο γιατί λείπει ένα πολύ βασικό υλικό για να μας το κάνει αφράτο. Μαγειρεύουμε λοιπόν σήμερα με τον Κύκνο, είναι ο πρωταγωνιστής της συνταγή μας γιατί βλέπετε ότι είναι πλούσιο, όντως, έχει πλούσιο κόκκινο. Η σάλτσα του κάνει τη διαφορά. Ναι, η σάλτσα έρχεται και το αγκαλιάζει όλο αυτό και το απογειώνει. Μαγειρεύουμε λοιπόν με Κύκνο. Θέλω να σας δείξω πρώτα τα κεφτεδάκια, να δούμε λίγο τα υλικά γιατί έχω τρία στάδια που θα σας δείξω. Πάμε να δούμε το πρώτο στάδιο που είναι τα κεφτεδάκια για να πλάσουμε έτσι γρήγορα και ωραία τον κιμά μας. Θα χρειαστούμε 1,5 κιλό μοσχαρίσιο κιμά, από λάπα να ζητήσετε στο χασάπι σας, 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό, 2 σκελίδες σκόρδο, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και θέλουμε και μετά για να πλάσουμε λίγο τα κεφτεδάκια μας, 2 κουταλιές της σούπας γάλα, τι άλλο θα χρειαστούμε, 250 γραμμάρια ψύχα λευκό ψωμί και θα σας το δείξω πώς το έχω κάνει, 150 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη, 2 μεγάλα αυγά, αλάτι, πιπέρι και λίγο βασιλικό μέσα για το τελείωμα. Είδατε ότι λείπει ένα υλικό. Ποιο είναι αυτό, για σκεφτείτε. Τι είπαμε, βάλαμε σκόρδο, βάλαμε ψωμί, βάλαμε κρεμμύδι. Όλα μας τα υλικά. Λείπει το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι λοιπόν, επειδή το βάζω στο φούρνο τώρα. Το κρεμμύδι μόνο του. Όχι, το κρεμμύδι, επειδή θα βάλω τη συνταγή στο φούρνο τα κεφτεδάκια, αν βάλω το κρεμμύδι θα μου βγάλει υγρασία. Και θέλω να σου δείξω τώρα πώς το έχω κάνει. Γιατί άρα δεν βάζεις κρεμμύδι. Δεν βάζω καθόλου κρεμμύδι, γιατί το κρεμμύδι με το που το βάλω, όσο και να το. Να το πειράξω, θα δείτε, να το στεγνώσω δηλαδή, θα δείτε ότι βγάζει ακόμα υγρασία. Δείτε εδώ, είναι σαν τηγανιτά. Δεν έχει βγάλει καθόλου αυτό το νερό που βγάζει. Πάρα πολύ το, είτε το μπιφτέκι, είτε το κεφταδάκι, ό,τι και να βάλετε στο φούρνο, δεν έχει βγάλει την υγρασία καθόλου και είναι σαν να το έχουμε τηγανίσει. Πάμε άρα να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Ναι, επειδή. Μπράβο, έχει τη σάλτσα και επειδή θέλουμε να το βουτήξουμε μετά μέσα σε μια πλούσια, ωραία σάλτσα που θα φτιάξουμε. Οπότε αφαιρούμε το κρεμμύδι από εκεί και βάζουμε μετά μέσα στη σαλτσούλα μας. Ξεκινάμε εδώ τη διαδικασία. Θα χρειαστούμε 1,5 κιλό κιμά όπως σας είπα. Θα βάλω λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Δεν βάζουμε πολύ αλατάκι γιατί θα προσθέσουμε την παρμεζάνα. Η παρμεζάνα δίνει μια ωραία γεύση στο κεφτεδάκι μας, αλλά συγχρόνως το δένει κιόλας. Γιατί όταν θα λιώσει αυτό μέσα στο φούρνο, θα έρθει και θα μας δέσει και θα μας δώσει μια πολύ ωραία μορφή στο κεφτεδάκι μας. Μετά αυτό που προσθέτω είναι, εδώ έχω βάλει ψωμί, το έχω μουλιάσει σε νερό, μπαγιάτικο ψωμί και το έχω στραγγίξει πάρα πολύ καλά. Και μετά απλά, τη γνωρίζετε αυτή την τεχνική, απλά ήθελα να σας το δείξω κιόλας, γιατί θέλει μπόλικο ψωμί το κεφτεδάκι. Προτίμησα να μην... Συνήθως όμως εσύ βάζεις του τόστ. Ναι, βάζω... Δεν το μουλιάζεις. Ναι. Όλα τα θυμάσαι. Ναι, βάζω το τόστ. Το συνηθίζω να βάζω του τόστ, γιατί έχει αυτή τη γλυκάδα τη ωραία. Και, ναι, δεν υπάρχει λόγος να μπει σε γάλα. Πίστεψέ με, το είχα ξαναπεί και την προηγούμενη φορά. Έχω δοκιμάσει συνταγές, όπως τα κεφτεδάκια για παράδειγμα, να κάνω 5 διαφορετικές συνταγές. Το ένα να αφαιρέσω το αυγό, στο άλλο να προσθέσω μόνο κρόκο. Στο άλλο να βάλω γαλέτα, στο άλλο ψωμί του τόστ. Αυτό είναι το ιδανικό του. Γι' αυτό για το φούρνο που το βάζουμε είναι το ιδανικό. Προσθέτουμε λοιπόν μέσα το ψωμί, το σκορδάκι, 2 σκελίδες σκόρδο. Πολτοποιημένες, θα βάλουμε μπόλικο μαϊντανό. Εδώ μέσα δεν βάζουμε καθόλου βασιλικό, δεν το χρειαζόμαστε το βασιλικό γιατί θα δώσουμε άρωμα στη σάλτσα μας. Θα προσθέσουμε 2 αυγά ολόκληρα, 2 κουταλιές της σούπας γάλα, έτσι βολεύει θράσο λοιπόν να βάλουμε μέσα το γάλα μας και αυτό που κάνουμε είναι να ζυμώσουμε. Αυτό καλό είναι, Φέη μου, και εσείς που μας ακούτε, είναι καλό, έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, καθώς κάνουμε
το ζυμάρι μας, τη ζύμη μας αυτήν, είναι καλό να το βάλουμε για λίγο στο ψυγείο. Βάζοντάς το στο ψυγείο, αφήνουμε χρόνο σε όλο μας το μείγμα να πάρει ό,τι αρώματα έχουμε βάλει. Ό,τι και αν είναι αυτό. Μπορεί να είναι δυόσμος, μπορεί να είναι μαϊντανός, μπορεί να είναι βασιλικός. Λοιπόν, μένει χρόνος, θέλουμε δηλαδή μισή ωρίτσα να μείνει και μετά αυτό που κάνουμε είναι απλά να πλάσουμε, να πάρουμε ένα μεγάλο ταψί. Επειδή έχεις βάλει αρκετό κιμά, συγγνώμη που διακόπτω, δύο ταψιά κάνεις. Βγαίνουν δύο ταψιά και βγαίνουν ακριβώς 60 τεμάχια, το τόσο γραμμαρίο. Είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Εγώ δίνω τη συνταγή, δηλαδή, μπορείτε να κάνετε... Δηλαδή με τρία έχεις φάει. Με... Όχι. Και μακαρόνια. Εγώ το πουρέ δεν το δέχομαι αυτό το φαγητό, συγγνώμη. Είναι προσωπική. Ναι, παιδιά, είναι τέτοια η σάλτσα. Είναι ωραίο το κεφτεδάκι. Είναι προσβλητικό. Με κοροϊδεύουνε. Όχι, εμένα δεν ξέρω. Δεν θέλω να προσβληθεί ο πουρές, αλλά είναι η σάλτσα για μακαρόνι, τέλος. Είναι εμένα πάρα πολύ ωραία. Μου ταιριάζει πάρα πολύ ο πουρές να είναι με μια κόκκινη σάλτσα. Θράσο, τι έχεις να πεις. Πόσα θα έτρωγες, Θράσο? Ναι, η Φέη λέει θα έτρωγε τρία. Δεν είναι, τώρα τέσσερα είναι πολύ λίγα. Εγώ θα πω ότι θα έτρωγα πέντε, σίγουρα πέντε. Τέσσερα, πέντε, εντάξει. Οπότε, φτιάχνουμε εδώ τα κεφτεδάκια μας. Θέλω να έχετε προθερμασμένο το φούρνο στους 200 βαθμούς, να το βάλετε δυνατά το φούρνο, γιατί πρέπει να πάει πολύ δυνατά η φωτιά πάνω στο κεφτεδάκι. Γιατί αν το βάλουμε πολύ σιγά, θα αρχίζει να βγάζει ό,τι υγρασία έχει ο κιμάς, θα αρχίζει να το βγάζει. Οπότε ένα πολύ καλό κόλπο λοιπόν για να βάλετε τα κεφτεδάκια στο φούρνο είναι να μην έχετε χαμηλά τη θερμοκρασία στο φούρνο σας. Άρα πόσους έχεις? Στους 200. 200. Εγώ έβαλα και 210, δεν έχει πρόβλημα. Αερά. Γιατί θέλει πολύ λίγο χρόνο στον αέρα. Ναι. Μετά κατεβάζεις? Όχι, τίποτα καθόλου. Το αφήνεις έτσι 200 τόσο. Βαθμούς. Από μέσα ψήνεται. Να το, αυτό είναι έτοιμο. Εγώ πόση ώρα το άφησες? 20 λεπτά. 20 λεπτά και ακριβώς στους 200 βαθμούς. Αλλά μην ξεχνάτε, μετά πάμε και το ρίχνουμε μέσα σε μια πλούσια ντοματένια σάλτσα. Φτιάχνω εγώ λίγα ακόμα. 200 βαθμούς λοιπόν στον αέρα, προθερμασμένο φούρνο. Και το βάζουμε μέσα στο φούρνο 20 λεπτάκια ακριβώς. Με το που το βγάλετε λοιπόν. Μπράβο σου, το κεφτεδάκι. Τι? Πραγματικά μια πολύ ωραία γεύση. Γιατί ακούς κεφτεδάκι. Δεν είναι όμως κεφτεδάκι, έχει μια άλλη γεύση. Το έχει πάει αλλού. Πολύ ωραία συνταγή. Δεν ήθελα να κάνω το κλασικό το οποίο είναι με δυόσμο και με κίμινο. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Και θα κάνεις μπιφτέκια, θα κάνεις γιουβαρλάκια. Να μια ωραία λύση για κάτι άλλο με κιμά. Ψήνουμε λοιπόν τα κεφτεδάκια μας 200 βαθμούς προθερμασμένο φούρνο, να καίει αρκετά η φωτιά μέσα στο φούρνο μας και πάμε να δείξουμε πώς θα κάνουμε αυτήν την ωραία πλούσια σάλτσα που θα δέσει, θα περικυκλώσει όλο μας το κεφτεδάκι από γεύση. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε ένα μεγάλο κρεμμύδι, τρεις σκελίδες σκόρδο, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και δύο, απλά το χρειάζεται το σκόρδο σε αυτή τη συνταγή, 150 ml λευκό κρασί, 4 κουταλιές της σούπας τοματοπολιτό κύκνο, 600 ml χυμό ντομάτας, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη, γιατί τη θέλουμε λίγο να βγει, λίγο έτσι να έχει τη γλυκάδα της, 500 ml χλιαρό νερό, 1 κύβο λαχανικών προαιρετικά άμα θέλετε και θέλει μπόλικο βασιλικό, τιμαράκι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και αν το θέλετε και λίγο spicy, θα βάλετε και λίγο μπούκοβο. Έχεις βάλει τόσο νεράκι? Τόσο, το 500. Μάλιστα. Είναι πολύ λίγο, δεν είναι τίποτα. Ξεκινάμε τη διαδικασία. Για να δω πώς κάνεις τη σάλτσα. Βάζουμε λοιπόν βασική σάλτσα, πολύ ωραία. Τη χρησιμοποιείτε και για ζυμαρικά και όπως εδώ πέρα το χρησιμοποιούμε εμείς. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμυδάκι μας. Ωραία. Βάζουμε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ποτέ δεν σοτάρουμε το κρεμμύδι πολύ δυνατά, γιατί θα καεί το κρεμμύδι μας και δεν θα βγάλει τη γλυκάδα που θέλουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μέτρια προς δυνατή φωτιά. Έχουμε το σκορδάκι μας, το οποίο θα το ψιλοκόψουμε. Ψιλοκόβουμε εδώ το σκόρδο μας, όπως σας είπα, εγώ σας έχω γράψει στη συνταγή τρεις σκελίδες σκόρδο. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε δύο, μπορείτε να βάλετε και μία. Απλά το σηκώνει το σκόρδο αυτή η συνταγή, γιατί επειδή η σαλτσούλα μας θα είναι λίγο σκορδάτη, το κεφτεδάκι μας είναι πιο light, αν το βάλετε και το δοκιμάσετε σκέτο, γιατί είμαι σίγουρος θα δοκιμάσετε με το που βγει από το φούρνο, θα δείτε ότι είναι αρκετά ελαφρύ, οπότε βάζουμε στα υπόλοιπα πράγματα έξτρα γεύση. Κρεμμύδι με σκόρδο λοιπόν σοτάρουμε. Σε τώρα, χαμηλή φωτιά. Σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Θα βάλουμε άλλο λίγο σκορδάκι. Και έρχεται η στιγμή λοιπόν που θέλουμε να δώσουμε τη γεύση και όλη την ντοματένια και εικόνα αλλά και γεύση στο φαγητό μας. Θα χρειαστούμε λοιπόν, παίρνω το ντοματοπολτό κύκνος, ο οποίος είναι σε αυτή τη συσκευασία, που είναι 410 γραμμαρίων και θα πάρω 4 ωραίες κουταλιές. Μία, θέλω να πάρω λοιπόν... Καλά, είναι... εσύ είσαι καταστροφή για το Survivor. Ναι, όντως, ισχύει.
Είναι λοιπόν μοναδική γεύση χάρη στην εξαιρετική ποιότητα που έχει και είναι πλούσιο. Σαν έχουν μαζέψει όλες τις ντομάτες του καλοκαιριού, τις έχουν συμπυκνώσει και τις έχουν βάλει μέσα σε αυτό εδώ που βλέπετε τη συσκευασία. Και εδώ όσο το σοτάρεις αυτό, όσο του δώσεις λίγο... Δεν είναι πολύ. Να το... Όχι, δεν είναι καθόλου πολύ. Θα το δεις τώρα. Εδώ σβήνουμε με το κρασάκι μας. Εσύ και στη σάλτσα για τα μακαρόνια βάζεις πολτό. Τι να βάλω? Βάζεις... Σώματα πολτό. Ναι. Βεβαίως, ναι. Βάζεις και στα μακαρόνια, Μάλιστα. Θέλω να μου δώσει λίγο τη σύσταση, να είναι λίγο δεμένο. Επειδή μόνο με τον ελαφρά συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας δεν θα πάρω αυτή τη σύσταση που θέλω. Και θα χρησιμοποιήσω και το συμπυκνωμένο... Κρασί τώρα έβαλα. Έβαλα το κρασάκι, ναι. Να πάρω ένα ψαλίδι. Χρησιμοποιώ και εδώ πέρα τη χάρτινη συσκευασία που τη λατρεύω αυτή τη συσκευασία. Εδώ με ένα ψαλιδάκι την κόβω. Παράγεται από 100% ελληνικές ντομάτες. Η οικογένεια Κύκνος είναι πάνω από 100 χρόνια, Φέη μου. Τώρα που καταλαβαίνεις γιατί η εμπιστοσύνη εμπνέει αυτό το πράγμα. Μόνο και μόνο Θράσο. Βάλαμε τον ελαφρά συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας εδώ. Προσθέτουμε λίγο ζαχαρίτσα, όπως είπαμε. Ένα κύβο, αν θέλετε. Λίγο μπούκοβο να βάλουμε. Βάλε, ναι. Λίγο μπούκοβο. Άρα καταλαβαίνεις ότι όσο ψήνονται τα κεφτεδάκια μας μπορούμε να κάνουμε τη σάλτσα. Γιατί μπορεί να είναι πολύ γρήγορη η σάλτσα. Νερό, και βάλουμε νεράκι. Σε μια Νάπολη σάλτσα δεν θα βάζαμε νεράκι. Θα αφήναμε να βγάλει όλα τα υγρά και είναι έτοιμη. Θέλει πολύ λίγο χρόνο. Αλλά εδώ επειδή θέλουμε και την υγρασία, γιατί θα πάει να απορροφήσει και το κεφτεδάκι μετά, οπότε δεν χρειάζεται να μην δεν βάλουμε νεράκι. Ξέρεις ότι έχουμε δώρα. 5 νικητές ότι θα κερδίσουν για ένα πλούσιο. Για να χτυπήσουν τα τηλέφωνα παρακαλώ. 2-10-60-25-629-630 τηλεφωνικές μας γραμμές. Η Βασιλικούλα Ζάχαρη, Βασιλικούλα Μέλη. Πού είναι? Έχει εξαφανιστεί. Πού είναι? Βασιλικούλα Ζάχαρη, Βασιλικούλα Μέλη. Βασιλικούλα Ζάχαρη, Βασιλικούλα Μέλη. Δες εδώ τι δωράκια έχουμε. Πολύ ωραία προϊόντα, μεγάλη οικογένεια, εξειδίκευση σε ό,τι έχει να κάνει με την ντομάτα. Προϊόντα Κύκνος, από κέτσαπ μέχρι τριμμένη ντομάτα, μέχρι πολτό, τα πάντα. Αυτό τι είναι? Κύκνος Λυσινάδα. Ναι, εξαιρετικό πρώτη προϊόν. Πρώτη φορά το βλέπω. Τι ωραίο. Για... Να πιω λίγο που μου αρέσει πολύ Λυσινάδα. Και εγώ αυτό ήθελα τώρα. Και στο Δημήτρη μου το μικρό αρέσει Λυσινάδα. Τι ωραία. Πώς κάνουν Λυσινάδα. Πρέπει να το αραιώσω. Συντηρητικά. Ναι, γιατί είναι σιρόπι. Σιρόπι. Πρέπει να το αραιώσουμε.